Στον Κάσας ανάσανε βαθμολογικά και έβαλε σε περιπέτειες τον Ηρακλή, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη ζώνη του υποβιβασμού. Στο 8, ο Ζέσους βρέθηκε αρμαρκάριστος στη μικρή περιοχή του Ηρακλή, έκανε την κεφαλιά, στείλε την μπαλά out. Όμως στο 46, μετά από σέντρα του Τουάμα, νίκησε το Φερνάντες, έκανε το 1-0, έβαλε μπροστά στο σκορ την Λάρισα, πανηγυρίζουν έξαλλα. Η Βυσσινή, βλέπετε εδώ, η κεφαλιά δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Φερνάντες. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 54 με τον Μπόσνιακ. Αντί να πλασάρει, έδωσε στον Ηλιάδη, γύρισε στο Γιαννούλη. Όμως χάθηκε ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 56. Ο Μετίν δεν μπόρεσε να ευνηδιάσει τον Φερνάντες. Όμως στο 58 ο Τούρκος Μέσος έβγαλε ασίστ στον Ρωμαίου, που διπλασίασε τα τέρματα για την Λάρισα. Βλέπετε εδώ, εξαιρετική πάσα. Υποδειγματική εκτέλεση. Ο Γιάντσης στο 77 με ένα εκπληκτικό γκολ πήγε να βάλει τον Ηρακλή και πάλι στο παιχνίδι. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στο Βιέρα, βλέπετε εδώ. Ενώ η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε στο 83. Δυνατός ο Τουμετίν, αντέδρασε ο Φερνάντες. Βλέπετε εδώ, βρήκε μπάλα στα πόδια του Κατσαμπή. Έμεινε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο και ιδίως το πρώτο γκολ είναι μια φάση που την είχαμε δουλέψει πάρα πολύ όλη την εβδομάδα στην προπόνηση. Με παίκτες από τον άξονα να είναι ανοιχτά οι πλάγοι οι παίκτες και μετά να έρθει μέσα η μπάλα για την κίνηση του φόρ. Ήμασταν κατά κάποιο τρόπο, σταθήκαμε λίγο τυχεροί. Βέβαια είναι και ικανότητα του τερματοφύλακα στη φάση που δεν δεχτήκαμε την ισοφάριση, αλλά θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια το παιχνίδι. Χρειάστηκε βέβαια να δεχτούμε αυτά τα δύο γκολ για να αρχίσει η ομάδα να παίζει. Βέβαια ίσως αλλάζαν και τα πράγματα αν ισοφαρίζαμε στην φάση που μας δόθηκε και ίσως θα μας έδινε και περισσότερη αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για να διεκδικήσουμε το παιχνίδι.